Το θέμα της αξιοποίησης των εργοταξιακών χώρων του αντιρρίου ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές στην τοποθέτησή του ζήτησε από το Σώμα να προβεί σε ένα ψήφισμα το οποίο θα επικυρώνει την πρόταση της κοινοπραξίας γέφυρες ανάπτυξης. Μιας πρότασης που το επιχειρησιακό της σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχείων, γηπέδων, τεχνολογικού πάρκου κτλ. Ο κ. Μπουλές μάλιστα σημείωσε πως ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του χώρου ήταν ήδη έτοιμος από το 2009. Ωστόσο, μεσολάβησαν οι εθνικές εκλογές και οι διαδικασίες έμειναν στάσιμες, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για τις επαφές που είχε τόσο με πολιτικά πρόσωπα, όσο και με τους υπευθύνους της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Που μπαίνει σε συζήτηση να έχω μια πρώτη τοποθέτηση σαν δημοτικό συμβούλιο στο ζήτημα, επειδή πολλά ακούγονται τελευταία για το πώς είναι πιθανόν να διαχειριστεί η κυβέρνηση τα θέματα της περιουσίας του Δημοσίου και επειδή αυτό είναι ένα από τα πολύ καλά κομμάτια τα οποία έχει το Δημόσιο στην κατοχή του, θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε αυτή την κουβέντα για να προλάβουμε τα χειρότερα. Το 2006 έγινε το business plan, το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγγινίου και επίσης το 2008 έγινε μια συνεδρίαση της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή παραγόντων της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου και μελετητών συμβούλων και ακολουθήσαν και άλλες συνεδριάσεις στην περιφέρεια με τελικό στόχο την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Έγινε μία συμπλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου και πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο, ενδεικτικά θα σας αναφέρω, προεβλέπονται διάφορες δράσεις όπως προτινέμενες παρεμβάσεις, ξενοδοχή μονάδα 4-5 αστέρων, εκθεσιακό κέντρο, εμπορικό κέντρο, συνεδριακό κέντρο, πολυχώρος που λαμβάνει μουσείο εξέλιξης της γέφυρας, επιστημών τεχνικών έργων, ενιδρίο, χώρια αυτοπαιδιών, εγκαταστάσεις μηχανισμού και αναπόθεσης φύλαξης συντήρησης σκαφών αναψυχής, δημιουργία μικρών αυτόνομων χώρων διασκέδασης, τεχνολογικό πάρκο. Με τη μορφή ενός μιας προκήρυξης διαγωνισμού έχουν συμπεριληφθεί και αυτός ο διαγωνισμός ήταν έτοιμος πριν τις εκλογές του 2009. Από επαφές που κάναμε και στην Αθήνα και συζητήσεις που είχαμε με την κοινωνική εταιρεία και αρμόδιους παράγοντες και πολιτικούς, αυτή η προκήρυξη συμπληρώθηκε και με κάποιους άλλους όρους που έχει επεξεργαστεί η κοινοπραξία και αφορούν τη μεγιστοποίηση του ωφέλους για την τοπική κοινωνία σε ό,τι αφορά δέσμευση για απασχόληση ντόπιου εργατικού δυναμικού στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν και επίσης σε ό,τι αφορά την μεταφορά στην τοπική κοινωνία, στον Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση των πόρων που θα εισπράττει το Δημόσιο σε αυτή την επενδυτική δραστηριότητα. Διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε εισήγηση για το θέμα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης έστρεψε τα βέλη του κατά του Δημάρχου, χαρακτηρίζοντάς τον ως ερασιτέχνη. Ωστόσο, κατέθεσε πρόταση που προβλέπει τη στενή παρακολούθηση του θέματος, αλλά και τη διεκδίκηση της μέγιστης ανταποδοτικότητας από την εκμετάλλευση του χώρου, από τη στιγμή που θα προκύψουν τα πρώτα συγκεκριμένα στοιχεία. Που τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν με τιμά, δεν τιμά και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ναυπακτίας. Σαφέστατα τέτοιο κείμενο με αυτή την προχειρότητα και χωρίς κανένα στοιχείο στα χέρια μας δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Αυτό που θα ήθελα, διότι βλέπω δυστυχώς και με ανησυχεί, ότι βρίσκεστε σε άλλη πραγματικότητα σε εκτός του χρόνου. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι γίνεται με το ακίνητο αυτό. Δεν ξέρετε ούτε καν ότι αυτό το ακίνητο είναι από τα ακίνητα τα οποία έχουν προβληθεί στο μεσοπρόθεσμο, το οποίο ψηφίζεται μεθαύριο. Στο οποίο θα μπει σε σύμβουλο, όπου ο επικεφαλής του συμβουλού, ο σύμβουλος για τα ακίνητα αυτά στα οποία θα συμπεριφυληθεί και το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο όντως είναι αρμοδιότατος και ο διαγωνισμός, είναι η Εθνική Τράπεζα με άλλες τρεις σημαντικές τράπεζες της χώρας μας, με την εταιρεία αξιοποίησης και εκτίμησης ακινήτων Βάμβιλους, ένα σχήμα project manager, που υπάρχει για όλα αυτά τα υπόπεδα, τα οποία είναι πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τη χώρα, για να βγουν σε διαγωνισμούς και να πουληθούν ή να αξιοποιηθούν από τους επενδυτές. Έχετε σήμερα και συζητάτε με τον προχείρο ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζετε. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρα κύτταρο πρώτης
από την κυβερνητική απεργία του κυβέρνηση, να προχωρήσει να εξοπλιστεί. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι έχετε φέρει εδώ σήμερα να ψηφίσουμε. Εγώ επιφυλάσσομαι το αν θα ψηφίσω ψήφισμα ή θα στηρίξουμε τέτοιες προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση είστε εραστέχνες. Λόγω για μετάλλαξη της κοινοπραξίας, αλλά και για το ότι οι εργοταξιακοί χώροι έχουν ήδη μπει από την κυβέρνηση σε διαδικασία fast track, που σημαίνει ότι περιλαμβάνονται στα ακίνητα που οδεύουν προς πώληση και όχι προς αξιοποίηση, μίλησε ο επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας, Ανδρέας Κοτσανάς, που πρότεινε να εξεταστούν όλες οι λύσεις αμέσως μόλις αναδειχθεί ο ανάδοχος, σε συνεργασία πάντα με το εργατικό κέντρο. Είναι γεγονός ότι συστήθηκε μια κοινοπραξία, όπως όλοι τα είπατε, μια τριμερή κοινοπραξία. Περιφέρεια, Δήμος και Ομαρχία τότε, Καβαλά, Σταμάτης, Υπουργός και μετά τα Αποστολόπουλος, Σόκος και πάλι Υπουργός και με ένα καταστατικό, μια καταστατική πράξη την οποία την έχω μπροστά μου στις 10 του 2005 με σκοπό της προεργασίας διαβάζω εγώ. Ειδικότερα λέει ότι η επίκληση των εργοδοτικών χώρων της Κέντρας είτε καταθέσει είτε καταπιέζοντα και επιτρέπεται αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών. Για την διαπίστωση των άλλων σκοπών, η κυριοπραξία θα πρέπει να ενεργήσει όλες τις τελικές προσήκους της πράξης που εξυπηρετούν άμεσα ή έμεσα την εκφράση του έργου, όπως η δίωνα μισθών για ήταν τα κινητά πράγματα να συνάπτυξη βάση εργασία, να συνάπτυξη βάση ταμείου και επιστώσεις με εργάτες και ιδιώτες. Αυτός ο σκοπός, κύριε Δήμαρχε, ουδέποτε επιτεύχθηκε. Μετά αυτή η κυριοπραξία, ουσιαστικά με το όνομα γέφυρας ανάπτυξης, μεταλλάχθηκε. Άρχισε να ασκεί ένα επισπέδον ουσιαστικά και μπορώ να πω εντός εισαγωγικών μεσαιτικό ρόλο στην αξιοποίηση του παρόνου επιχειρήτου. Προσπάθησε και εκπόνησε μια μελέτη με ένα master plan στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία ήταν κατώτερη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τότε το Υπουργείο έδωσε μια πολιτική ουσιαστική απόφαση και είπε ότι το ακίνητο εκπροημίου θα συνεχιστεί από την υγιή βάση. Και μπήκε πράγματι με μια άλλα 10 κίνητα σε μια διαδικασία την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί έχετε βάλει πάπλους εκυβερνητικούς βουλευτές, το οποίο αν δουν αυτά που κάθεται τώρα, κυρία Γιάννα Κάβα, πρόσφατα, τον κύριο Μακρυπίδη, να κάνει υπερπίσεις του θέματος, και έχει απαντήσει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κουσαλάς, με περιστατωμένα, και ο κ. Παπαστατίνο. Και πλέον το σημείο δεν είναι 3-14, είναι στη διαδικασία του fast track. Μαζί με 10 κίνητα ακόμη, για απόλυση και αξιοποίηση. Τη βελτίωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στα πρακτικά της κοινοπραξίας ζήτησε ο Κώστας Καρακώστας, αλλά και συγκεκριμένα ανταποδοτικά για τη μεγιστοποίηση των ωφελών που θα λάβει η περιοχή. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο ζήτημα να επιδιώξουμε και να πετύχουμε ως Δήμος Αρπακτίας μερικά πράγματα. Ένα, όχι πώληση της περιοχής. Περιγράφεται στο κείμενο που μας δώσατε, περιγράφεται ορισμένα πράγματα στα οποία σε γενικές γραμμές, σαν αρχές για να προσεγγίσουμε το ζήτημα, είμαστε πολύ κοντά. Έχω συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτό το κείμενο. Όμως, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά και ποιος θα τις πάρει αυτές τις θέσεις εργασίας. Δηλαδή, αν δούμε ένα ξενοδοχείο, λέω, με 10 Πακιστανούς στα υπόγεια, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Δεύτερον, για τις χρήσεις, δεν νομίζω ότι κανείς μας θέλει ένα τουριστικό κέντρο όπου θα μένουν εκεί 2-3 μέρες και θα ξαναφεύγουν. Νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να έχει χρήση τουρισμού, κατά τη γνώμη μας και διατυπωμένη από παλιά, εκεί είναι και η σωστή χωροθέτηση για τη μαρίνα. Και όταν λέμε μαρίνα, εννοούμε και επισκευαστήριο και φυλακτήριο σκαφών. Ενώ αντίθετα στην περιοχή της ΝΑΠΑΚ αυτό που χρειάζεται είναι ένα κυροφόλιο σκαφών που είναι διαφορετικό. Θέλουμε όμως και χρήσεις ανοιχτές στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να περιφράξουμε έναν χώρο, όποιος το πάρει να το αξιοποιήσει, να το κλείσει στην τοπική κοινωνία. Χρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο το Αθήνιο και την ίδια την Αυπαρχία. Ολόκληροι να υπάρξουν και να είναι ανοιχτές στην τοπική κοινωνία και βέβαια πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε τον λόγο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διάρκεια της υλοποίησης της εκπαίδευσης, της επένδυσης. Πρέπει θεσμικά να έχουμε τέτοιο ρόλο, να το ζητήσουμε και να το απαιτήσουμε από τώρα, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε γιατί. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να έχουμε ρόλο. Γιατί αυτή η επένδυση, αν γίνει α ή α10 ή κάτι άλλο, επηρεάζει σημαντικά το προφίλ συνολικά της ΝΑΠΑΚ.
Τοποθετήσεις είχαμε τόσο από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αντιρίου, Νίκο Ασημακόπουλο, όσο και από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Μένιο Χάρο, αλλά και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, Ανδρέα Καλφούτζο. Τελικώς και κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του Δημάρχου, που επικυρώνει ουσιαστικά τις θέσεις της κοινοπραξίας γέφυρες ανάπτυξης.